Ξεκινήσω και να βάλω και αμέσως μετά να πάρουν με τη σειρά του λόγου οι συνάδελφοι δύο θέματα της επικαιρότητας. Της επικαιρότητας των τελευταίων 48 ώρων. Το ένα, τα βάζω και τα δύο και θέλω δύο σύντομες απαντήσεις και μετά θα συνεχίσουμε. Το ένα είναι το θέμα της εκλογής των μουφτίδων στη Θράκη. Και το λέω υπό την έννοια ότι γράφτηκαν και χθες σε κρυακάτικα φύλλα και σήμερα ρεπορτάζ που σας εμφανίζουν στο θέμα αυτό να είστε σε διάσταση και με τον Υπουργό Παιδείας που το άνοιξε το θέμα την περασμένη Πέμπτη αν θυμάμαι καλά και με τον Πρωθυπουργό. Θέλω λοιπόν μια καθαρή απάντηση σχετικά με το αν υπάρχει αφενός διάσταση και τι σημαίνει αυτό, πώς θα γίνεται η εκλογή των μουφτίδων και αν αυτό είναι αποτέλεσμα της επίσκεψης Ερντογάν. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και θέλω μια απάντηση και αμέσως μετά να βάλω και τη δεύτερη ερώτηση της επικαιρότητας. Καταρχάς να σας πω, κύριε Κοντρώτση, ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά καταρχάς να σας πω ότι αυτό που συζητάμε είναι αυτό που προβάλλει ο τύπος, διότι έχουμε και άλλα σημαντικά γεγονότα που δεν τα προβάλλει, όπως είναι παραδείγματος χάρη ότι χθες πήραμε 1,4 εκατομμύρια πίσω από την Αμερικάνικη Επιτροπή Διεθνούς Βοήθειας που είχαν δοθεί μέσω Βελιγραδίου από παλαιότερες κυβερνήσεις. Και όπως ξέρετε, το Υπουργείο Εξωτερικών συστηματικά αναζητεί και βρίσκει λεφτά που λιμνάζουν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Λεφτά που είχαν δοθεί χωρίς όρους, χωρίς απέτηση και προϋπόθεση να γίνουν τα έργα που υποτίθεται για τα οποία είχαν δοθεί και χωρίς να διασφαλίζεται η επιστροφή τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο τύπος σιωπά για αυτό το γεγονός. Έχουμε φέρει πάνω από 10 εκατομμύρια, έχουμε εντοπίσει 40 εκατομμύρια ευρώ. Που είναι μέσα από την ψυχή και από τον πόνο του Έλληνα εργαζόμενου. Αυτά τα λεφτά που έρχονται πίσω τα θεωρώ μεγάλη επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής. Σκεφτείτε ότι δίναμε στους Αμερικάνους λεφτά για τη διεθνή βοήθεια. Για να καταλάβετε πού είχαμε φτάσει. Και αυτά επιστράφηκαν χθες. Επί προηγουμένων κυβερνήσεων. Ναι, αυτή η κυβερνήσεων Παπανδρέου, κυβερνήσεων με Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Παπαγουγιάννη κλπ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι πριν 1,5 χρόνο εγώ είχα κατηγορήσει, αν θυμόσαστε, την αλβανική κυβέρνηση για τη συμπεριφορά της, ότι έχει φτάσει στα άκρα όταν κατεδάφισε ένα όχι ισχυρής κατασκευής οίκημα το οποίο λειτουργούσε ως εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στη Χιμάρα. Η αλβανική κυβέρνηση πήρε μέτρα να αποκαταστήσει με ένα πραγματικό, όπως αρχιτεκτονικά εμφανίζεται, κομψοτέχνημα την εκκλησία αυτή στη Χιμάρα. Όταν την κατεδαφίζουν, ασφαλώς κάναμε καλά που διαμαρτυρηθήκαμε. Αλλά όταν την ξανακτίζουν, καλά είναι να το πούμε και αυτό, γιατί είναι θετικό βήμα εμπιστοσύνης, όπως το ότι επιτέλους εκδόθηκε ένας νόμος υλοποίησης της συμφωνίας που υπήρχε από το 2009, εκτελεστικός νόμος δηλαδή από το Υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας, για τα κημητήρια, διότι οι ψυχές των Ελλήνων στρατιωτών πρέπει επιτέλους να βρουν την ηρεμία και την ισχύα τους και να είναι τακτοποιημένα τα οστά τους με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη θυσία τους. Νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και το γεγονός ότι δεν προβάλλονται από τον τύπο ή προβάλλονται με μιμψημέρεια συνδέεται με το ότι πάρα πολύ την εξωτερική πολιτική την αντιλαμβάνονται μόνο ως κάτι το αρνητικό, ως κάτι παθιασμένα μηδενιστικό και όχι σαν μια εξωτερική πολιτική που πρέπει να είναι ενεργητική, να πιέζει, να είναι όσο δυνατόν πιο μελετημένη, προκειμένου να αποκτήσει ερίσματα και να έχει ορισμένες κατακτήσεις. Τώρα, άρρωστο ερώτημά σας. Πρώτα απ' όλα, τις τελευταίες μέρες που έγινε βαβούρα, έφτασε ένα συγκρότημα να δημοσιεύει 17 άρθρα το Σαββατοκύριακο σε βάρος μου. Δηλαδή, να υποθέσω ότι 17 δημοσιογράφοι είχαν, τους ήρθε η έμπνευση για το ίδιο θέμα ή να υποθέσω ότι συντονίζονται από κάποιο κέντρο. Αυτό ήταν λογικό το ερώτημα. Αλλά το κύριο είναι άλλο. Ότι επιτέλους η εξωτερική πολιτική μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα και για το ευρύτερο κοινό. Αρκεί αντί να κοιτάμε τι κατηγορίες υπάρχουν σε βάρος του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, να κοιτάμε πού πάει η χώρα, ποια είναι η εξωτερική της πολιτική, για ποιο λόγο αναβαθμίζεται. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, άνοιξε η πρεσβεία του Αφγανιστάν στην Αθήνα και θα ανοίξουν άλλες δύο, της Κολομβίας και της Αντίγουα Παρμπέιτος,
που δείχνει ότι η χώρα επιστρέφει ξανά στη διεθνή σκηνή και θα ήθελα στην πορεία της συζήτησης να κουβεντιάσουμε για αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην εξωτερική μας πολιτική. Όσον αφορά τώρα αυτό το παραμύθιασμα ότι εγώ αδειάζω τον Γαβρόγλου, ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες αδειάζει εμένα κλπ. Μάλλον δείχνει τον λυψό τρόπο που αντιλαμβάνονται ορισμένοι και την πολιτική και την εξωτερική πολιτική. Και επιτρέψτε να σας πω ότι η μικροπολιτική δεν βοήθησε κανέναν. Ο κύριος Γαβρόγλου διατύπωσε σκέψεις που υπάρχουν και τις έχουμε κουβεντιάσει στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των θεμάτων των θρησκευτικών πάνω στη Θράκη. Εγώ έκανα σε μια ερώτηση που μου έκαναν σε μια σύντομη ad hoc συνέντευξη τύπου μετά από τη συνάντησή μου με την Κολομβιανή Υπουργό Εξωτερικών, ερωτήθηκα και είπα: μα ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε κατά επιταγή της Τουρκίας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ένα από τα κέρδη της επίσκεψης Ερντογκάν ήταν η ομολογία του ότι η Τουρκία δεν έχει δικαιώματα επί της Ελλάδος, ότι δεν της πέφτει λογαριασμός τον τρόπος που εμείς συμπεριφερόμαστε και φροντίζουμε σαν ελληνικό κράτος τους Έλληνες πολίτες που έχουν μουσουλμανική, που ανήκουν στο μουσουλμανικό θρήσκευμα. Παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι οι ομάδες των μουσουλμάνων στην Θράκη είναι τρεις, ότι δεν είναι όλοι τουρκογενείς. Δεν είναι όλοι τουρκογενείς. Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν Ρωμά και Πομάκοι. Αυτό είναι μια μεγάλη παραδοχή, την οποία αντί να τη συγκρατήσουμε. Συμφωνείτε δηλαδή, κύριε Υπουργέ. Αντί να τη συγκρατήσουμε σαν ελληνική κοινωνία και να το αξιοποιήσουμε, θέλουμε να το πετάξουμε δίπλα, γιατί δεν μας πάει στο όλο κόνσεπτ, στην όλη αντίληψη που έχουμε για την εξωτερική πολιτική. Συμφωνείτε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, με την εκλογή της, των μουφτίδων. Κοιτάξτε, ένα και δεύτερο, ήταν σωστό. Την επομένη της, που το έβαλε το θέμα ο Ερντογάν να το βάλει η κυβέρνηση. Δεν φαίνεται σαν δεν να. Δεν νομίζω ότι ήταν την επομένη. Ήταν σαν να ήταν ατζέντα Ερντογάν. Μετά, δηλαδή. Είναι σαν ένα ατζέντα Ερντογάν. Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι. Εμείς την πολιτική μας να την υλοποιήσουμε έτσι όπως την έχουμε εμείς σκεφτεί. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο μέτρο με τον νόμο περί της Σαρίας που ελπίζω να συμφωνείτε ότι δεν μπορεί να καταναγκάζονται οι μουσουλμάνες Ελληνίδες γυναίκες να υπάγονται απευθείας σε έναν θρησκευτικό ηγέτη και στον νόμο της Σαρίας, αλλά μπορούν αυτομάτως να δικαιούνται να πάνε σε κανονικό ελληνικό δικαστήριο. Και η συνέχεια αυτού με τη Σαρία είναι ακριβώς το θέμα του πώς θα προσδιοριστεί ο μούφτης. Εδώ υπάρχουν πολλές απόψεις και συζητήσεις. Άκουσα και διάφορους σχολιασμούς από τους βουλευτές. Εγώ θέλω να πω ένα. Ότι θα πρέπει να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα που υπάρχει στη Θράκη. Ότι δεν υπάρχει πάντα αντιστοίχηση ανάμεσα σε αυτό που εμείς θέλουμε και σε αυτό που επιλέγουν οι. Κύριε Υπουργέ, όμως, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ πάμε να κουβεντιάσουμε για την εξωτερική πολιτική, που θέτει ως κύριο θέμα ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής. Ναι. Η διαφορά μου με τον Ερντογκάν είναι, και αυτό αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ο Ερντογκάν, ότι είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Ο Ερντογκάν μπορεί να το είπε αυτό, κύριε Υπουργέ. Είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής. Το έθεσε επανειλημμένα και. Δεν είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής μόνο, διότι όταν τα τζαμιά. Είναι το Υπουργείο Παιδείας, ναι, όταν τα τζαμιά όμως. Όταν τα τζαμιά σήμερα από τους ψευτομουφτίδες χρησιμοποιούνται για να μπαίνουν σε αυτά πράκτορες της Άγκυρας και να χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να αλωτριώνουν τη μειονότητα, αυτό είναι θέμα και της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Έτσι, το, θέμα της νομοθεσίας γύρω από την εκλογή ή μη εκλογή, του προσδιορισμού του ποιος είναι ηγέτης μιας θρησκευτικής οντότητας ή κοινότητας ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι κύριο θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν έχω αντίρρηση να το κουβεντιάσουμε, αλλά βλέπω ότι τίνουμε να φάμε τα πρώτα μας λεπτά σε αυτό το θέμα. Όχι, θα το κλείσουμε αυτό το θέμα. Είναι όμως ένα θέμα. Σεραφείμ, θέλω να σχέση με την επίσκεψη. Για τους μουφτίδες μπορώ να λέω. Με αυτό, σχέση με αυτό. Ότι ο Ερντογκάν, πράγματι όπως είπατε και εσείς, είπε δημοσίως ότι η θέμα της μειονότητας παραδέχθηκε ότι είναι θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Όμως παρόλα αυτά, έθεσε θέματα και την ατζέντα την οποία έχει, η γνωστή ατζέντα, και στη Θράκη και συνομιλίες εδώ. Για το θέμα των μουφτίδων κυρίως, έχει βάλει στην κορυφή της ατζέντας. Εγώ θα ρωτήσω, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο εισπράττουν οι φιλήσυχοι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στη Θράκη, όταν σε ένα εξάμηνο επισκέπτεται τη Θράκη ο πρωθυπουργός της χώρας της Τουρκίας, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τουρκίας και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Εσείς πιστεύετε είναι μήνυμα θετικό αυτό που φτάνει στη Θράκη? Εγώ και σε σχέση, με τους μουφτίδες, μια τελειώσω. Αυτό ήταν και αντικείμενο και τη συζήτηση στην Επιτροπή. Όχι, δεν έγινε. Και σε σχέση με το έβαλε ο κ. Κουμουτσάκος. Για να τελειώσω, να το κληρώσω. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος
ανάδειξη των μουφτίδων ή θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις συστήματος, δηλαδή με διεύρυνση του εκλεκτορικού σώματος. Διότι η Τουρκία και όσοι ακολουθούν την πολιτική της στη Θράκη ζητούν καθολική εκλογή από τους πιστούς. Μου επιτρέπετε να σας πω. Πρώτα απ' όλα αυτό θα έρθει με τη μορφή του νόμου και θα συζητηθεί και στην Ελληνική Βουλή και στην Ελληνική Δημόσια Σφαίρα και στην κοινή γνώμη. Αν με ρωτήσετε, περτίνως εγώ υποστηρίζω, γιατί νομίζω ότι προς τα εκεί θα κατατείνει και το νομοσχέδιο, είναι για ένα πιο διευρυμένο σώμα. Ο παραλληλισμός που κάνει ο Ερντογκάν ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τη Θράκη είναι βαθιά λανθασμένο, γιατί ένας είναι ηγέτης συνολικά ολόκληρης της Ορθοδοξίας παγκοσμίως, ενώ η άλλη πρόκειται για τοπικούς θρησκευτικούς ηγέτες. Το δεύτερο που κάνει είναι ότι απαιτεί από την Ελλάδα συχνά έναν τρόπο, τώρα το λέω ότι είναι παρακαλεί πλέον, έναν τρόπο προσδιορισμού των ηγετών της μουσουλμανικής, των θρησκευτικών ηγετών της μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης, ο οποίος δεν εφαρμόζεται στην ίδια τη χώρα του, όπως το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Και το τρίτο είναι ότι το κύριο πρόβλημα με τις μουφτίδες, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη του ελληνικού κράτους, όπως το εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση, είναι ότι οι μουφτίδες είχαν σχεδόν προνομιακή σχέση με μια δικαστική λειτουργία, δεν ήταν απλώς θρησκευτικοί ηγέτες. Και ο νόμος της Σαρίας αυτό προσπάθησε, να τους ξανααποδώσει τη λειτουργία ως θρησκευτικοί ηγέτες κυρίως και όχι ως δικαστικούς. Και με προαιρετικό δικαιοδοσία. Ναι, και... Μου επιτρέπεστε όμως, ναι, μάλλον, και το πρώτο... Και να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Είναι για τον Ερντογκάν. Ακούστε να σας πω. Ναι. Επειδή ερωτήθηκα και από τον κύριο Σκουρή στη συνέντευξή μου στη Real News, έχω μια γνώμη. Έχουμε κανένα λόγο να έχουμε φοβική συμπεριφορά απέναντι σε τρίτους? Δηλαδή φοβόμαστε ότι θα έρθει ο Ερντογκάν και θα κάνει τι? Θα πάρει τις ψυχές των ανθρώπων μαζί του? Θα κάνει τους Έλληνες πολίτες να μην είναι Έλληνες πολίτες? Ο ίδιος αναγκάστηκε να πει είστε Έλληνες πολίτες και να αγαπάτε την ελληνική σημαία και τη χώρα σας. Αυτό είναι μια πολύ πιο θετική, ας πούμε, διατύπωση στα πλαίσια της λογικής του. Δεν λέω ότι είναι το θετικό, σε σχέση με αυτά που λένε διάφοροι Τούρκοι άλλοι εκπρόσωποι ή το προξενείο της Τουρκίας πάνω στην Κομωτινή. Αλλά ξαναεπαναλαμβάνω, εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν. Θεωρούμε ότι τα επιχείρηματά μας, ο δικαιϊκός νομικός μας πολιτισμός και η δημοκρατία μας είναι ισχυρότερη από κάθε είδους επισκέψεις. Και να σας πω και κάτι. Το γεγονός ότι σε αυτή την επίσκεψη ο κόσμος που πήγε να συναντήσει τον Ερντογκάν ή να τον ακολουθήσει ήταν πολύ μικρότερος από τις προηγούμενες επισκέψεις πρωθυπουργών της Τουρκίας και του ίδιου του Ερντογκάν το 2004, δείχνει ότι αυτού του είδους η προσπάθεια διαμβελισμού της ελληνικής μειονότητας δεν έχει αποτελέσματα. Και να πω και κάτι το οποίο το έχω πει και στην παρουσίαση ενός βιβλίου. Το κύριο πρόβλημα πάνω στη Θράκη δεν είναι το πόσες φορές περνάει ο Ερντογκάν ή ο τάδε Τούρκος πολιτικός ή τι ακριβώς κάνει το προξενείο της Κομωτινής. Αυτά είναι προβλήματα. Αλλά δεν είναι το κύριο. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να λάβει η ελληνική πολιτεία μέτρα κοινωνικά και οικονομικά ανάπτυξης της περιοχής. Αυτή η περιοχή βρέθηκε κάποτε στην πέμπτη ζώνη, αν θυμάμαι, της οικονομικής ανάπτυξης. Δημιουργήθηκαν και συγκροτήθηκαν ορισμένες επιχειρήσεις σοβαρές, οι οποίες κατέρεαν και με την κρίση καταρρεύσαν περισσότερο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι οι άνθρωποι... Συμφωνούμε σε αυτό, όλοι, αλλά η κυβέρνηση, να πω εγώ την κοινωνική πολιτική... Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως, υπάρχει ένα θέμα. Κοινωνική πολιτική ανάπτυξη. Και να σας πω και κάτι ακόμα, υπάρχουν και κοινωνικά προβλήματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, η θέση της γυναίκας, ιδιαίτερα σε απομονωμένα χωριά, όταν φεύγει για να δουλέψει στην ξενιτιά ο άντρας, ενώ ανάμεσα στις Ελληνίδες μουσουλμάνες, η θέση της μέσα στην οικογένεια είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να ασχοληθεί πιο συστηματικά η ελληνική πολιτεία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Υπάρχουν δύο θέματα. Αν όλοι κάνετε την ερώτηση, να το κλείσουμε αυτό εδώ θέματα. Για να, κάνουμε, να γυρίσουμε και να κάνουμε συνολική αποτίμηση της επίσκεψης. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος μπορεί σε χαμηλούς τόνους στην Κομωτινή να είπε όσα είπε, ωστόσο μίλησε για πρώτη φορά για 150.000 ομοεθνείς. Και το ζήτημα δεν είπε ότι τους είπε ομοεθνείς, κύριε Υπουργέ. Είναι ότι είπε ότι ανέβασε τον αριθμό των μουσουλμάνων σε 150.000. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Διότι οι Τούρκοι θέλουν μακροσκοπικά να θέσουν ζήτημα πληθυσμιακής ανισορροπίας στην περιοχή, ούτως ώστε στο μέλλον να μιλήσουν για μουσουλμανική πλειονότητα και όχι μειονότητα. Βλέπετε τις δοκιμές που έχουν γίνει. Ευρωεκλογές, αυτό το κόμμα το αυτονομιστικό. Δημοτικές εκλογές.
πρόβα, μειονοτικό. Ναι, αλλά οι επικεφαλείς του φωτογραφίζονται με σημαίες σαν εξάρτητης Δράκης. Δημοτικές εκλογές, μειονοτικός συνδυασμός στην Κομωτινή. Τώρα, λοιπόν, όταν πηγαίνει και ο Τσαβούσογλου, πάει και ο Ερντογάν και τους 120.000 από την απογραφή λένε ότι είναι 150.000, εύλογα δημιουργείται το ερώτημα εάν αυτοί στο μέλλον θέλουν να θέσουν ζήτημα πληθυσμιακής ισορροπίας. Το ερώτημα, λοιπόν, σωστά το θέσατε εσείς, είναι πώς αντιδρά η ελληνική πολιτεία όταν ο χριστιανικός πληθυσμός αδειάζει, φεύγει, μεταναστεύει ο κόσμος. Δεν θα πρέπει να κάνετε τη διακομματική επιτροπή την οποία εσείς προτείνατε σε εκείνη την παρουσίαση βιβλίου. Και το δεύτερο, για να τα πείτε όλα μαζί. Για τους μουφτίδες. Αυτό το οποίο εμείς σας, εγώ προσωπικά, πιο σύντομα, εάν μου επιτρέπετε, ξέρω ότι ο Μανώλης έχει μεγάλα ενδιαφέροντα. Έχω ευαισθησία. Αν σας εγκαλούμε για κάτι, για να έχουμε απαντήσεις όμως. Αλλά έχουμε φάει ήδη τη μισή ώρα εξωτερικής πολιτικής. Εάν σας εγκαλούμε για κάτι, που βάζουν τρίτη. Κύριε Υπουργέ, εάν σας εγκαλούμε για κάτι, είναι για το γεγονός ότι ενώ γνωρίζουμε ότι ετοιμάζεται ρύθμιση για τους μουφτίδες και όχι για εκλογή αλλά για γνωμοδοτικό όργανο, να τα λέμε αυτά, και εμείς στην Εστία το έχουμε αναδείξει από τις 11 Ιουνίου αυτό, πήγε ο Πρωθυπουργός επάνω, πήγε δύο φορές, δεν ανακοίνωσε ποτέ αυτή τη ρύθμιση για τους μουφτίδες και έπρεπε να πάει ο Ερντογάν για να ανακοινωθεί αυτή η ρύθμιση και να δώσετε την εντύπωση πράγματι, ενώ δεν ισχύει, ότι είστε ουρά της πολιτικής του Ερντογάν. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω όμως βοήθεια. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό. Η βοήθεια πρέπει να απαντήσω. Διατυπώνουμε ερωτήσεις. Αν κάνουμε τόσο μεγάλες τοποθετήσεις, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε απαντήσεις. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη από έγκριτους δημοσιογράφους που έχω και. Και ειδικά ο Μανώλης ξέρει τα θέματα της Θράκης πολύ καλά. Μεγάλη εκτίμηση και για τον πόνο τους και για τον καημό τους και για την γνώση τους προβλημάτων. Ο κύριος Κοτάκης είναι γνωστό με ποιο τρόπο αγκαλιάζει καθημερινά από τις στήλες του τα προβλήματα της Θράκης. Είναι σωστό, αλλά να διαχωρίσουμε ορισμένα ζητήματα. Ναι. Λέει ο Ερντογκάν πράγματα που δεν μας αρέσει. Λέει. Φταίει η κυβέρνηση που τα λέει. Αν φταίει η κυβέρνηση, πρέπει να του κλείσουμε το στόμα. Μπορούμε να του κλείσουμε το στόμα. Δεν μπορούμε να του κλείσουμε το στόμα. Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία. Αν παρόλα αυτά, μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας, πήκε κάτι που δεν μας αρέσει, μήπως να τον, μην τον αφήσουμε να μιλήσει. Αυτό καταλήγει στο εξής. Ότι ή φταίει η κυβέρνηση για κάθε τι που λέει ο γείτονάς μας απέναντι, το οποίο μου χρεώνεται δηλαδή τις απόψεις του Ερντογκάν σε μένα, το οποίο είναι. Εντάξει. Σε εσάς όχι. Όχι, δεν λέω για εσάς. Εγώ τώρα απαντάω με ευκαιρία την ερώτηση. Που μου χρεώνεται κάτι το οποίο. Δεν το σκέφτεται κανείς μας και εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοια σχέση. Ή πρέπει να μην έχω σχέσεις μαζί τους. Δηλαδή, έχουμε σχέσεις και με ανθρώπους που δεν μας είναι ευχάριστοι. Και εγώ, μάλιστα, στη συνέντευξή μου στον κύριο Σκουρή, είπα το εξής και θέλω να το θυμόσαστε. Καμιά φορά ο μέσος Έλληνας που δεν ασχολείται και καλά κάνει, γιατί δεν έχει χρόνο, δεν έχει την απαραίτητη εμπειρία με την εξωτερική πολιτική, αντιμετωπίζει τις σχέσεις με τους γείτονές μας όπως αντιμετωπίζει τη σχέση του με τον γείτονα απέναντι. Ή με αυτόν που έχει το διπλανό χωράφι και του παίρνει μέτρα. Και που του παίρνει το μέτρα, βγάζει το τσαπί και του λέει: σου κόβω τα χέρια αν προχωρήσεις. Ή αποφασίζει να μην του ξαναμιλήσει και όταν έχει γενέθλια η κόρη του, να μην καλέσει τα παιδιά του και να κόψει τη σχέση του. Στις διεθνείς σχέσεις αυτά δεν γίνονται. Αυτά μπορούσε να τα κάνει και ξέρουμε πού κατέληξε. Ο Ενβέρ Χότζα της Αλβανίας. Ο οποίος κατέληξε σε ένα πλήρη απομονωτισμό και είδατε με τι χάλια βγήκε η Αλβανία που έχει κάνει μεγάλη πρόοδο και τη χαιρετίζω. Από την κατάσταση αυτή που είχαμε ονομάσει το μαϊκού τύπου, ας πούμε, υπαρκτό σοσιαλισμό. Άρα, μη χρεώνεται κάθε δήλωση της άλλης πλευράς σε αυτόν ο οποίος συνομιλεί. Ούτε εγώ, ούτε εσείς χρεώνεστε που συνομιλείτε μαζί μου ό,τι λέω, ούτε εγώ. Όχι, να ανατρέπετε με την πολιτική σας αυτά τα οποία λέει όμως. Ναι, το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια υποτίμηση της Ελλάδας και ένας φόβος απέναντι στους τρίτους. Δηλαδή. Έχουμε εμείς ένα σχέδιο για να δούμε το πρόβλημα των μουφτίδων. Αν το κάνουμε πριν, το βγάλουμε πριν στη δημοσιά, θα μας πει ο καθένας, α, το βγάζουν πριν στη δημοσιά για να καλοπιάσουν τον Ερντογκάν που έρχεται. Αν το βγάλουμε αφού έρθει ο Ερντογκάν, πάλι είμαστε ύποπτοι ότι το κάναμε, διότι μας το είπε ο Ερντογκάν. Υποτίμηση από ποιους, κύριε Υπουργέ? Από αυτούς που, που επιμένουν σε αυτά του είδους τον τρόπο σκέψης. Τρίτον, αν το πούμε πιο αργά, θα πούνε «Α, τους πονηρούς». Το δέσανε με τον Ερντογκάν, αλλά ήταν προσεκτικοί και το φέραν μετά. Νομίζω ότι την πολιτική μας απέναντι στους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες μουσουλμάνους την καθορίζουμε εμείς με τον τρόπο που κατανοούμε ότι είναι αναγκαίο. Το ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, πότε έρχεται, δεν έχει καμία σχέση με την εσωτερική πολιτική
που κάνει η κυβέρνησή μας. Και νομίζω ότι θα ήταν κρίμα εάν δεν υπογραμμίσουμε, και θα περίμενα ότι θα συμφωνήσατε, ότι είναι πολύ τολμηρές οι μεταρρυθμίσεις που κάνει η τωρινή κυβέρνηση, διότι καταργεί αυτό το μονοπόλιο της Σαρίας που έπρεπε να πάει στους μουφτίδες η κάθε μουσουλμάνα γυναίκα για να αντιμετωπίσει τα νομικά της προβλήματα με τον άντρα που τη δέρνει, με τον αδελφό της που της παίρνει την περιουσία κλπ. Και την προστατεύουμε. Και επίσης ότι πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα παράλληλων δομών, τα οποία δεν χρησιμεύουν σε τίποτα ούτε στην Ελλάδα στο εσωτερικό της, ούτε στην εικόνα της διεθνώς. Αντί να χαιρετήσουμε λοιπόν αυτά τα δυο σοβαρά βήματα, επειδή εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε, αλλά επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει πολιτική, τι κάνει, πάει στα τυπικά, στα φορμαλιστικά. Α, το κάνατε αυτό γιατί σας το είπε κάποιος. Α, το κάνατε αυτό για κάποιον άλλο λόγο. Πήγα εγώ στην Αμερική, γύρισα, πήγα στην Τουρκία. Γιατί πάω στην Τουρκία? Πάω στην Τουρκία γιατί μου το είπαν οι Αμερικάνοι. Απόδειξη, είχα πάει στην Αμερική πριν. Δηλαδή τώρα είχα, προσέξτε, πήγα στην Κίνα, πήγα στην Ινδονησία, πήγα στην Κορέα, πήγα στην Σιγκαπούρη, πήγα στο Βελιγράδι, πήγα στο Βουδαπέστη. Μετά εδώ, λέω για τις τελευταίες δύο εβδομάδες μόνο, ήρθε εδώ ο Αρμένιος Υπουργός Εξωτερικών, ήρθε η Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, ήρθε ο Επίτροπος Χάν, ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν. Οτιδήποτε λέω, γιατί σπανίως μιλάω, θα μπορείτε να το χρεώσετε ότι το λέω γιατί μου το είπε ο τάδε υπουργός, η τάδε επίσκεψη. Είναι λίγο πιο αυτοτελής η ελληνική πολιτεία και είναι, έχει και μια αυτονομία και στον τρόπο που σκέφτεται και στον λόγο της και την εξαρτά τη σκέψη και τον λόγο της από το τι χρειάζεται η χώρα με τον τρόπο που εκείνη το καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Να βάλουμε όμως στη συζήτηση, αν θέλετε, μια διάσταση. Σκάλιζα πρόσφατα παλιά αρχεία εφημερίδων και έβλεπα ανακοινώσεις κομμάτων και πρωτοσέλιδα εφημερίδων το 97 μετά το κείμενο αρχών στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπου υπήρξε τότε ένα κείμενο αρχών Σιμίτι Ντεμιρέλ, και έβλεπα και το 99 μετά τη Σύνοδο Κορυφής στο Ελσίνκι. Ναι. Δύο σταθμοί που είχαν χαιρετιστεί ως θετικοί σταθμοί σε εκείνη την χρονική συγκυρία, πλην ελάχιστης κριτικής που είχε διατυπωθεί, η οποία όμως στην πορεία του χρόνου ήρθαν άλλοι πλέον μετά και είπαν ότι ενδεχομένως κατέστησαν λίγο πιο θολό ή περισσότερο θολό το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Και βλέπω τώρα ότι η υπόθεση, με αφορμή την επίσκεψη Ερντογάν, ότι η υπόθεση της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων γίνεται αντικείμενο, επειδή είπατε να μην συζητάμε για το εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Δυστυχώς, γίνεται αντικείμενο μην σκληρής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Και προσπαθώ να καταλάβω πώς προέκυψε αυτό, πώς το εξηγείτε εσείς αυτό. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που νομίζω ότι θα απασχολεί όλους από εμάς, απασχολεί και εμένα. Τι κατάλαβα εγώ? Πρώτα απ' όλα να πω ένα σχόλιο για τη Μαδρίτη, δεν ήταν και το καλύτερο. Στο πω γιατί τότε ήμουν δημόσιος υπάλληλος Υπουργείου Εξωτερικών και δεν μπορούσα πάντα να πω δημόσια τη γνώμη μου. Ακόμα αλλά μας δεσμεύουν ορισμένες ρυθμίσεις της Μαδρίτης. Ναι, λέω δεν ήταν το καλύτερο. Δεν θέλω να ανοίξω συζήτηση για την ιστορία, αλλά πάμε για το σήμερα. Πρώτα απ' όλα, είναι καλό το ότι η ελληνική πολιτεία και η αντιπολίτευση ξαναενδιαφέρεται για την εξωτερική πολιτική. Ποια είναι τα κίνητρά της και πώς, είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Το καλό θα ήταν αν ενδιαφερόταν για την εξωτερική πολιτική, για τα πραγματικά γεγονότα, τις μεγάλες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, την αναβάθμιση που έχει η χώρα μας με την πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική της πολιτική. Το γεγονός ότι ακουγόμαστε πια και μας παίρνουν υπόψη ότι έχουμε φτιάξει καινούριες συμμαχίες. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Ανταυτού όμως πήγανε στις προσωπικές επιθέσεις, στα μικροπολιτικά, στα παραπολιτικά κ.ο.κ. Αυτό θέλει εξήγηση. Όχι γιατί ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική. Και εκεί θα έλεγα ότι εγώ διέκρινα και το σημείωσα και δημόσια ενώπιον τους μες στη Βουλή μια σύμπτωση ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες πολιτικών συμφερόντων ή οικονομικών συμφερόντων. Είναι πρώτα οι ακραίοι, ιδιαίτερα οι ακραίοι της δεξιάς που παριστάνουν τους εθνικόφρονες και πατριώτες, οι οποίοι στήριξαν τη Χούντα, την στηρίζουν και τώρα, οι οποίοι παριστάνουν τους μεγάλους πατριώτες, αλλά θεωρούν μέγα κατάκτηση στην ιστορία της ανθρωπότητας, τον χιναζισμό και τον Χίτλερ, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν κάνει αυτοκριτική.
Ακόμα δεν έχουν κάνει. Θα πω, συγγνώμη. Για την Νέα ακόμα Δημοκρατία. Δεν, δεν μιλάω για τη Χρυσή Αυγή, φαντάζομαι. Ναι. Λέω για ακροδεξιά τώρα. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Οι οποίοι θεωρούν ότι το τι έγινε στην Κύπρο το 1974, αυτό το μεγάλο έγκλημα με την απόσταση του τάγματος που είχε στείλει ο Παπαδρέου, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή οι άνθρωποι στους οποίους οφείλονται τα μέγιστα προβλήματα της χώρας, από την κατάκτηση από τον γερμανικό ναζισμό της χώρας μέχρι το ξεπούλημα της Κύπρου, παριστάνουν τους πατριώτες και τους αρέσει να ξεπλένουν το παρελθόν τους με φωνές. Αυτή είναι μια ομάδα που είναι αυτή η πολιτική της κοινωνικής της αντίληψης. Η δεύτερη ομάδα είναι η διαπλοκή. Η διαπλοκή έχει διαπιστώσει ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά δεν είχε ισχυρή εξωτερική πολιτική και στις δημοσκοπήσεις πριν 15 χρόνια δεν ήταν και στο φόρτε του σε αυτό το ζήτημα, σήμερα η ελληνική εξωτερική πολιτική με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη επιρροή και αποδοχή όχι μόνο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά πολύ περισσότερο σε πατριωτικά στοιχεία και στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, και βοήθησε σε αυτό και η γενιαία εξωτερική μας πολιτική και ιδιαίτερα η στάση μας που κρατήσαμε στο Κυπριακό. Με αυτή την επιρροή από την σκοπιά του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο στόχος ανατροπής της κυβέρνησης κατά τη γνώμη των διαπλεκομένων και των συμφερόντων που εκπροσωπούν, γίνεται μέσα από το χτύπημα της εξωτερικής πολιτικής. Θα σας πω τι είναι το κοινό τους με τους πρώτους, αφού σας πω και τους τρίτους. Ο τρίτος είναι αυτοί που κάνανε στην πολιτική και στη δημόσια ζωή της χώρας καριέρα παίζοντας στο πεδίο της μη λύσης προβλημάτων. Είναι αυτοί που είχαν ανάγκη την αδράνεια ως το κυριότερο πλεονέκτημα και προτέρημα που πρέπει να έχει η Ελλάδα. Η θεωρία ότι να μην κάνουμε τίποτα, να κοιτάμε δεξιά και αριστερά, να λέμε και καμιά κραυγή ότι εμείς είμαστε μεγάλοι και υπέροχοι και να χάνει θέσεις στο διεθνές προσκήνιο η χώρα, και καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε το 2008-2009. Θεωρούσαν ότι αν δεν προσπαθήσουμε να λύσουμε προβλήματα με την Αλβανία ή με την Βόρεια γείτονά μας στα Σκόπια, ότι ο χρόνος μετράει υπέρ μας. Ο χρόνος δεν μέτρησε υπέρ μας, διότι άλλες δυνάμεις, δεν είμαστε στο 18ο αιώνα, άλλες δυνάμεις μπήκαν στην περιοχή. Ξαναήρθαν οι Αυστριακοί, μπήκαν οι Ιταλοί, μπήκαν οι Τούρκοι, μπήκαν μεγάλες δυνάμεις, Γερμανοί, Αμερικάνοι, Βρετανοί. Και η Ελλάδα, ενώ είχε στην πρώτη φουρνιά κατακτήσεις, άρχισε να χάνει. Έχουμε λοιπόν ένα τρίπτυχο κοινωνικό πολιτικό που έχει κοινό συμφέρον να μιλάει και να κάθεται πάνω, να επικάθεται στα προβλήματα της χώρας παρά να επιδιώκει να τα λύσει. Η σημερινή εξωτερική πολιτική έχει ένα στόχο. Να λύσει τα προβλήματα με τρόπο που να εξυπηρετεί τη χώρα, χωρίς όμως να ιτάται η απέναντι πλευρά. Είτε στη διπλωματία έχουν μόνο αυτοί που έχουν χάσει πόλεμο. Πάντως, κύριε Υπουργέ, αυτή η λέξη ήττα ακούστηκε πολλές φορές στην Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΣΗ, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, μίλησε για ιστορική ήττα. Ο κύριος Λοβέρδος χρησιμοποίησε ακριβώς τις διατυπώσεις με τη Χρυσή Αυγή και το επεσήμενα χωρίς να αντιδράσει. Κύριε Υπουργέ, επειδή μιλάτε και πράγματι. Δεν τους ταυτίζετε πάντα. Τι λέτε? Φαντάζομαι δεν τους ταυτίζετε. Όχι, αλλά τη διατύπωση την ταύτισα, διότι μόνοι τους ταυτίστηκαν. Επειδή μιλάτε για λύση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σας θυμίζω από την πρώτη συζήτηση που είχαμε γύρω από την επιστολή που είχα στείλει για το ονοματολογικό τη Σφύρο. Μέχρι την προχθεσινή συζήτηση υπήρξε μια ταύτιση απόψεων σε κεντρικά ζητήματα. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Μια στιγμή, γιατί, ναι, 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 γιατί ναι, υπάρχουν και 53 του ΣΥΡΙΖΑ στο εσωτερικό που σας κατηγορούν ότι εσείς δεν είστε από αυτούς που προώθησαν τη λύση του Κυπριακού. Ήσταν από αυτούς που καθυστέρησαν τη λύση. Πάμε τώρα και στο Κυπριακό. Και το βλέπω και σε κείμενα διατύπωση. Δεν τελειώσαμε με τον Ερντογάν όμως. Το λες εσύ πολιτικά. Ακούστε να σας πω. Αν το Κυπριακό, η λύση του Κυπριακού είναι η παραμονή κατοχικών στρατευμάτων και τη δικαιώματος της Τουρκίας να επεμβαίνει όποτε θέλει στην Κύπρο, εμένα για μένα δεν είναι μια λύση. Είναι η μη λύση. Και πρέπει να σας πω ότι πέρα από το τι λένε οι δημόσια διάφορες δυνάμεις, αν μελετήσει κανείς με προσοχή, και εγώ το κάνω όπως ξέρετε, το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, υπήρχε, να το πω στην υπηρεσία υπό την καθοδήγηση πολιτικών ηγεσιών, αποδοχή ότι στις διαπραγμάτευσεις με την Τουρκία θα υπάρχει το θέμα παραμονής τουρκικών στρατευμάτων, κατοχικών στρατευμάτων, έτσι, όχι κάποιων άλλων, συν του δικαιώματος της Τουρκίας να επεμβαίνει.
το θεωρούσαν αυτό λύση. Για να το θεωρήσει αυτό λύση σημαίνει ότι έχει έναν άλλο ορισμό του προβλήματος Κύπρου. Ποιοι, κύριε Υπουργέ? Δείτε το σχέδιο, να, το οποίο εγώ το είχα κάνει κριτική, αν και υπάλληλο στο Υπουργείο Εξωτερικών, και θα δείτε εκεί πολλές δυνάμεις στις τοποθετήσεις να το θέλουν αυτό. Λέω λοιπόν, για να επανέλθω, αυτό που κατόρθωσε η ελληνική διπλωματία για πρώτη φορά ήταν να μπει πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στο Μοντανά το θέμα των επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας, σε εισαγωγικά, και της παραμονής του κατοχικού στρατού, και να αποκτήσει δυναμική αυτό το αίτημα. Και ο ΙΕ το αποδέχεται τώρα ότι είναι σωστό, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς παράγοντες, θα έλεγα όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι εκπληκτικό, συμφωνούν σε αυτό. Κατά συνέπεια, σήμερα. Για να ξεκινήσει ο διάλογος. Σήμερα, έχετε απόλυτο δίκιο που ρωτάτε, σήμερα δεν υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι μπορεί να ξεκινήσει ο διάλογος χωρίς αυτά τα δύο θέματα να συζητηθούν και να ξεκαθαρίζουν. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχει γίνει πια παγκοσμίως αποδεκτό ότι η λύση του Κυπριακού σημαίνει και λύση ήταν, του πραγματικού Κυπριακού. Και πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Αλλά ήταν και σαφές, γιατί όχι, το έβαλε, όχι, γιατί το έβαλε και ο Πρωθυπουργός τον Ερντογάν το θέμα της κατοχής, έτσι, τον καταναγκασμό. Έχει σημασία αν θα είναι προϋπόθεση αυτό για να ξεκινήσει η συνεργασία. Όχι, όχι, όχι. Να σας πω. Η άποψή μου, η δικιά μας, και όπως εγώ τη διατύπωνα από πρόπερση, είναι ότι αν θέλουμε να πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη που να έχει αποτελέσματα ουσιαστικά, θα πρέπει να συζητήσει προηγούμενα, να συζητηθεί προηγούμενα η ατζέντα που αφορά το 5ο και 6ο σημείο του Κυπριακού ζητήματος, δηλαδή την κατοχή και τα επιβατικά δικαιώματα, δηλαδή τις δύο μικρές συνθήκες, τη λεγόμενη συνθήκη της συμμαχίας και τη συνθήκη εγγύησεων. Μπορούμε να αυτό μπορούμε να τις να σου πω, δεν μπορούμε το, να καταγγείλουμε μονομερώς. Δεν είχε γίνει αποδεκτός, θα απαντήσω σε αυτό, δεν είχε γίνει αποδεκτός αυτή η προϋπόθεση σχεδόν από κανέναν. Σήμερα που γνωρίσαμε ακόμα καλύτερα το θέμα με τις διαπραγματεύσεις των 10 προς 11 ημερών στην Μοντανά, όλη η κυπριακή κυβέρνηση, η τουρκική κυβέρνηση, ο ΙΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να ξαναπάμε σε μια διαπραγμάτευση στην οποία θέλουμε πραγματικά να τελειώσει και να έχει αποτέλεσμα, χωρίς προηγούμενα να έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση αν υπάρχουν σημεία σύγκλησης, όχι να λυθεί το πρόβλημα, δεν λύνεται πριν από τη διαπραγμάτευση, αλλά αν υπάρχουν σημεία σύγκλησης και συνεννόησης ανάμεσα παραδείγματος χάρη. Υπήρξε κάποια πρόεδρο από αυτού στη συζήτηση με τον Ερντογάν, δεδομένου ότι έχουμε και τις κυπριακές εκλογές μπροστά μας? Ο Ερντογάν, όπως και ο Τσαγούσογλου, μου βλέπετε, όχι ο άλλος από τις Ράκες, ναι. Ο Μαυλούτ, έχουν αποδεχθεί την ανάγκη να γίνουν συζητήσεις διερευνητικές κατά πόσο μπορούμε να λύσουμε. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό? Όχι, δεν υπάρχει. Το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει είναι οι κυπριακές εκλογές του Προέδρου, καθώς και η κοινότητα των κατεχομένων που έχει τη δικιά της διαδικασία. Τώρα, άρα ουσιαστικά πάει αρκετά αν μπορεί πίσω να φύγει κάποιος από τις εγγυήσεις, ναι, με βάση αν μπορούμε να καταγγείλουμε μονομερώς, ναι, δηλαδή. Με βάση το διεθνές δίκαιο, σε μια συνθήκη μπορεί να την καταγγείλει η μία πλευρά. Στη συνθήκη των εγγύησεων, η μία πλευρά είναι οι τρεις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα να το καταγγείλει, διότι δεν αποτελεί το όλο της μιας πλευράς. Με βάση το διεθνές δίκαιο θα μπορούσε με μεγάλο χρονοδιάγραμμα να το κάνει η Κύπρος, αν καταλήξει ότι δεν θέλει να κάνει. Κύριε Υπουργέ, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να κάνει διαπραγματεύσεις. Νίκο, μισό λεπτό. Αλλά λέω μόνο από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου. Να γυρίσουμε. Ναι. Στον Ερντογάν θέλω να πάω. Έτσι. Θέλω λοιπόν να κάνω εγώ μία ερώτηση και να προσθέσει και εσύ, Νίκο. Μια φορά νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής διπλωματίας το ότι μπήκαν στο τραπέζι και δεν μπορούν να φύγουν πια τα ουσιαστικά προβλήματα του Κυπριακού. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής. Πολλοί εκτιμούσαν και ήλπιζαν ενδεχομένως ότι με βάση την στρατηγική της Ελλάδας για την ευρωπαϊκή προοπτική, για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας, που είμαστε ίσως η μόνη χώρα που επιμένουμε έτσι με ψυχραιμία και με σύνεση στο θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια, ότι θα έπαιρνε την ευκαιρία, θα μπορούσε να αδράξει την ευκαιρία αυτή ο Ερντογάν και από την Ελλάδα να έστελνε από την Αθήνα ένα μήνυμα ύφεσης στο μέτωπο που είχε ανοίξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τους Ευρωπαίους. Δεν το έκανε αυτό ο Ερντογάν. Δεν το έκανε και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι μάλλον δυσκόλεψε έτι περαιτέρω τις σχέσεις του με την Ευρώπη και την όποια
ευρωπαϊκή πορεία. Μήπως τελικά αυτή η στρατηγική, η δική μας στρατηγική, είναι μεν σωστή, αλλά δεν έχει αντικείμενο, γιατί οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να οδηγηθούν προς την Ευρώπη? Καταρχάς να σας πω ότι ο Ερντογκάν ήρθε στην Αθήνα και δεν άλλαξε να γίνει μη Ερντογκάν. Δεν είναι θέμα που μπορώ εγώ να σας το απαντήσω. Είναι δική του επιλογή και το πώς θα χειριστεί ορισμένα ζητήματα. Η δικιά μου η σκέψη είναι ότι ο Ερντογκάν πρέπει κάθε φορά που συνομιλεί με την Ελλάδα να επιδεικνύει την καλή του και ευρωπαϊκή του κουλτούρα συνεννόησης, προκειμένου να γίνει πιο εύκολα αποδεκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό είναι δικιά του επιλογή. Αν θα το δεν κάνει το έκανε όμως, μάλλον είναι αυτό. Είναι δικιά του επιλογή. Κύριε Πέτρο, οι πληροφορίες λένε ότι. Λένε ότι, ότι σας είπε ότι είναι εξακολουθεί και παραμένει στρατηγική επιλογή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκή προοπτική. Όταν κάναμε το άτυπο συμβούλιο στη Μάλτα, το Σεπτέμβρη του φέτος, δηλαδή πριν 3 μήνες, υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Υπήρξε μετά συζήτηση και με την Τουρκία. Και διατύπωσα την γνώμη, η οποία είναι ασμενώς αποδεκτή, και αν δείτε και τις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών και του προηγούμενου και του τωρινού, ότι δεν πρέπει ποτέ η Ευρώπη να πει κλείνουμε τις πόρτες στην Τουρκία. Εάν πρέπει κάποιος να το πει, ας το αποφασίσει η Τουρκία. Δηλαδή είναι η Τουρκία, και αυτό είπα και στο Μευλούτ στην εκείνη τη συζήτηση και τοποθετήθηκε, πρέπει η ίδια να αποφασίσει, θέλει να γίνει μέλος Ευρώπης ή όχι. Αυτό γιατί το λέω? Πρώτον, γιατί αν υπάρχει μια χώρα που θα ήταν κερδισμένη, αν γινόταν αυτό, δεν λέω ότι θα γίνει απαραίτητα, δηλαδή μια πιο ευρωπαϊκή, πιο δημοκρατική Τουρκία, αυτό θα ήταν η Ελλάδα. Εμάς μας αφορά και μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Δηλαδή η Ιρλανδία μπορεί να μην έχει άμεσες συνέπειες αν η Τουρκία πάρει αποφάσεις για άλλου είδους σχέσεις με την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί ξεχνάνε ότι όταν κάνουμε ως Ευρώπη, τώρα λέω, και όχι μόνο ως Ελλάδα, πολιτική απέναντι στην Τουρκία, παίρνουμε υπόψη μας τι κόσμος είναι εκεί στην Τουρκία. Δείτε η Τουρκία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει ένα φαινόμενο που θυμίζει λίγο τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ, που ξέρουν και οι έγκριτοι συνάδελφοι σας, κύριε Κοτρότσο, η πλειοψηφία των πολιτιών που είναι πάνω στις ακτές, δηλαδή Ειρηνικός και Ατλαντικός, είναι με τους Δημοκράτες. Ενώ στο κέντρο είναι περισσότερο ρεπουμπλικανικοί. Ακόμα και οι ρεπουμπλικάνοι στις ακτές είναι πιο κοντά στους Δημοκράτες, όπως και οι Δημοκράτες στο κέντρο είναι λίγο πιο πολύ ρεπουμπλικανικοί στο κέντρο της Αμερικής. Πάρτε το τελευταίο δημοψήφισμα στην Τουρκία, θα δείτε το ίδιο φαινόμενο. Απλώς αντί Ανατολή και Δύση, διότι δεν έχει ακτές Ανατολή και Δύση η Τουρκία, θα δείτε ότι οι ακτές της που κοιτάνε προς το Αιγαίο και οι ακτές της που κοιτάνε προς τη Μεσόγειο, κατά 60% κέρδισε το όχι απέναντι στον Ερντογκάν. Υπάρχει λοιπόν στην Τουρκία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που σκέφτεται φιλοευρωπαϊκά, που ελπίζει στην Ευρώπη και θέλει να βλέπει την Ευρώπη δίπλα του να υπερασπίζεται μια διαφορετική πορεία στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να τον εγκαταλείπει κανείς. Εάν δεν στηριχτούμε σε αυτόν τον κόσμο μακροπρόθεσμα, τα προβλήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά προέκταση Ελλάδας και Τουρκίας ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και κατά συνέπεια, ο ευρωπαϊσμός μας είναι ένας ευρωπαϊσμός αρχών, είναι ένας ευρωπαϊσμός που παίρνει υπόψη τα συμφέροντα στην περιοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παίρνει και υπόψη τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του τουρκικού λαού. Λοιπόν, ναι Μανώλη, και να κλείσουμε το πρώτο μέρος εδώ για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αφήνουμε βεβαίως τα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει και μία παράμετρος που νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, θα δικαιολογούσε από μόνη της την επίσκεψη Ερντογκάν, και είναι το προσφυγικό, το οποίο δεν το έβαλε ο Υπουργός. Δηλαδή, ακόμα και τίποτε άλλο να μην περιμέναμε, που εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει μια θετική αποτίμηση σε μια σειρά σημεία, ακόμα και μόνο για το προσφυγικό θα έπρεπε να είχε έρθει ο Ερντογκάν. Ναι, Μανώλη, και κύριε, να πάμε. Υπάρχει και η συνθήκη της Λοζάνης. Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι σαφής και συγκεκριμένη. Και εξακολουθεί να υπάρχει. Και μάλιστα έχει σημασία. Να το βάλετε, να ότι το βάλετε. Να κλείσουμε το Υπουργείο αυτό το κύκλο. Εξωτερικών, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, έχει κάνει τόσο εξαιρετική δουλειά στη διεθνή διπλωματία γύρω από τη συνθήκη της Λοζάνης, που την ίδια στιγμή που ο Ερντογκάν πήγε να πει περί συνθήκης, βγήκε η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είπανε στην Τουρκία, ξεχάστε τα αυτά, ουδής μπορεί να πειράξει το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες τύπου Λοζάνης. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να βγουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες είχαν εμπλακεί με τον έναν ή άλλο τρόπο, αν θέλετε, και στην ίδια τη συνθήκη της Λοζάνης, και να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή της. Και επίσης, είναι πρωτοφανές εισαγωγικά το γεγονός ότι ο Ερντογκάν
ερχόμενος στην Ελλάδα, είπε δύο φορές ότι εγώ δεν θέτω ζητήματα κυριαρχίας της Ελλάδος, Υπουργέ, ούτε εδαφικής ακυρότητας. Δεν θέτω τέτοια ζητήματα. Κύριε Υπουργέ, δεν τα θέτει, αλλά εκ των πραγμάτων, όταν ζητάει αλλαγές και επικαιροποίηση της Λοζάνης, η θεωρία των κρίζων ζωνών δεν έχει αρθεί. Η θεωρία των κρίζων ζωνών υπάρχει. Η θεωρία των κρίζων ζωνών ξεκινάει ακριβώς. Να υπάρχει. Η Τουρκία θέτει αυτό. Αυτό είναι σωστό. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι θετικό και αξιοποιήσιμο από την Ελλάδα το γεγονός του Ερντογκάν σε μια διαπραγμάτευση εν μέρη δημοσίως αναγκάζεται να πει ότι εγώ δεν διεκδικώ οτιδήποτε από εσάς. Ότι μετά από μια εβδομάδα. Αυτό θεωρεί ότι οι κρίζες ζώνες δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Εκείνο το πρόβλημα. Μετά από μια εβδομάδα, η ερμηνεία που κάνει η συνθήκη τη Λοζάνης. Μετά από μια εβδομάδα ότι μπορεί να κάνει αναιρέσεις ή τροποποιήσεις σε αυτά που λέει, είναι ορθό. Ούτε εγώ θα σας πω ότι έπαψε η Τουρκία επειδή ήρθε και είδε το κάλος της Αθήνας να έχει επιθετικότητες. Και άλλωστε δέχτηκε σκληρή επιθετική και στο εσωτερικό για την επίσκεψη. Αυτό που λέω εγώ είναι. Ο Ερντογάν εννοώ. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι πήραμε μια τοποθέτηση που είναι χρήσιμη στην ελληνική διπλωματία και στο διεθνές σκηνικό από τον Ερντογκάν και πήραμε στήριξη από όλες τις ισχυρές δυνάμεις που ενδιαφέρουν και την Τουρκία και εμάς. Δηλαδή σε μια διαφορά που δεν τοποθετήθησαν στο παρελθόν καθόλου αυτές τις δυνάμεις, π.χ. οι ΗΠΑ, έχουν τοποθετηθεί για τις κρίζες ζώνες, έχουν τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά με αυτή τη σαφήνεια γύρω από τη συνθήκη της Λοζάνης. Με αυτό που είπατε για τις κρίζες ζώνες, εσείς τι εννοούσατε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει και άλλη ανάγνωση περί κρίζων ζωνών όταν το θέτει η Τουρκία, ότι μπορούμε να θέσουμε και εμείς θέμα κρίζων ζωνών? Ένας εξαιρετικός συνάδελφός μου, ο οποίος δεν ανήκει και στον πολιτικό μου χώρο, που συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχει εντοπίσει. Είναι μια σκέψη που είχαμε από παλιά, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο ακόμα, έχει εντοπίσει νησίδες και βραχονησίδες, οι οποίες με βάση τα κριτήρια σειρά από συνδικών και που ανήκουν στην Τουρκία, θα μπορούσε κανείς με την ίδια λογική να πει ότι δεν ανήκουν στην Τουρκία. Εγώ απλώς έκανα μια διπλωματική, ας το πούμε έτσι, προαναγγελία, προληπτική. Ότι παιδιά, προληπτικά τι να κάνεις πια, ότι παιδιά μην βάζετε αυτά τα θέματα, διότι υπάρχει και άλλος τρόπος ανάγνωσης των διεθνών συνθηκών. Αυτό είναι μια θεωρία που έχω αναπτύξει εδώ και 30 χρόνια, γνωστό στους συναδελφούς μου, γιατί το ρόλο που έχουν τα αντίβαρα στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, από τη μια μεριά πρέπει να υπερασπίζεσαι την ελληνική θέση, να αποκρούς κάθε επιθετική ή διαστρεβλωτική ενέργεια της άλλης πλευράς, αλλά ταυτόχρονα να της ανεβάζεις το κόστος. Παραδείγματος χάρη, είχα πει μια φορά στο ΤΣΕΜ μέσα στην Άγκυρα τον Μακαρίτη, τον εξαιρετικό Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι στη δεκαετία του 90, άκουσε να δεις, αν βάλεις μεζούρα κάτω, τα Πριπονήσια που είναι μέσα στον κόλπο απέναντι από την Κωνσταντινούπολη είναι πέρα από τα 3 χιλιόμετρα. Αν θα αρχίσουμε άλλου είδους συζητήσεις, του είχα πει. Ή για να σας το αποκαλύψω αυτό. Όταν είδα για την πρώτη φορά τον Ερντογκάν, τον οποίο τον θεωρώ ισχυρό ηγέτη με μεγάλη προσωπικότητα, όταν τον είδα πρώτη φορά, άρχισε να μου μιλάει για τη Θράκη. Μου μίλησε, ήταν με αυτό, εκείνο, το άλλο. Του είπα λοιπόν στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα προσεκτικά, αλλά δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε και λέτε για αυτή την μουσουλμανική μειονότητα, χάρη στο γεγονός ότι μεγάλωσε, άφησε με τα πολλά της προβλήματα. Δεν είναι ότι δεν έχει προβλήματα. Αυγάτησε, θα λέγαμε, σε τα πιο λαϊκά ελληνικά, σε αντίθεση με την ελληνική ομογένεια που βρέθηκε κατατρεγμένη, διωκόμενη, βασανισμένη και από 500 αρχικά 260.000 μετά βρέθηκε στις 2.500. Και τι είχε απαντήσει ο Ερντογκάν? Με είδε στα μάτια και νομίζω από τότε με πιστεύετε, διότι έχει καταλάβει ότι είμαι ευθύς και λέω ακριβώς τη σκέψη μου όπως την κλαίει και εκείνος. Η εμπιστοσύνη δεν αφορά τη συμφωνία στη διπλωματία, πρέπει να ξέρετε. Η εμπιστοσύνη στη διπλωματία αφορά ότι ξέρω ποιος είσαι, ξέρω πώς σκέφτεσαι, ξέρω ότι λες τη γνώμη σου, ξέρω ότι την υπερασπίζεσαι, ξέρω ότι πρέπει να τη σεβαστώ και ότι εσύ καταλαβαίνεις και σέβεσαι ότι εγώ υπερασπίζομαι τη δικιά μου γνώμη, παρόλο που τη θεωρείς πάρα πολύ λανθασμένη. Εγώ δεν θέλω να μεταφέρω αυτές τις συζητήσεις, αλλά είναι πολύ σαφείς και πολύ σκληρά ειλικρινείς αυτές τις συζητήσεις. Μην έχετε την εντύπωση ότι συζητάμε χαμογελαστά. Μπορεί να τα λέμε καμιά φορά και χαμογελαστά, γιατί η διπλωματία θέλει το χαμογελό της. Εγώ είμαι και χαμογελαστός άνθρωπος, όπως ξέρετε, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να υποθούν και σκληρές κουβέντες. Αφού αρχίσατε και πάλι τις διερευνητικές επαφές. Δεν τις αρχίσαμε ακόμα. Αφού τις αρχίσατε, ναι. Αυτές τις αρχίσετε για να ροκανιστεί ο χρόνος
ή ενδεχομένως γιατί θέλετε πραγματικά να συμπέσετε και αν δεν συμπέσετε να πάτε κάποια στιγμή όπως είχε σχεδιαστεί το 2003-2004 είτε στην Χάγη. Το 1999. Το 99 ήταν το Ελσίνκι. Ναι. Κοντά στην παραπομπή μας ήταν το 3-4. Ή θέλετε να πάτε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή στο Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας. Για να πάτε σε Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πρέπει να έχουν συμφωνήσει και τα δύο μέρη. Τέτοια κουβέντα δεν έχουμε κάνει. Και όπως ξέρετε, ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι ότι η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες, τέσσερις, δεν έχουν υιοθετήσει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κατά γνώμη μου, οι διερευνητικές είναι για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κοινή βάση λύσης. Έχω μελετήσει όλες τις διερευνητικές όπως γίνει. Όλα τα πρακτικά, είμαι, ξέρετε, επίμονο σε ορισμένα θέματα. Υπάρχουν στιγμές στις διερευνητικές που ήταν καλές. Και υπάρχουν στιγμές, ιδιαίτερα ή προς το τέλος από αυτές που γίνανε στις τελευταίες και δεν γίνανε επικυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, για να συνεννοούμε, οι οποίες είναι το λιγότερο απαράδεκτες. Κύριε Υπουργέ, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει η γενική αξίωση στα 12 μίλια. Από ποια πλευρά, Βασίλη? Υπάρχει τα 12 μίλια, είναι το μεγάλο εμπόδιο σε αυτό? Σε ποιο τα 12 μίλια? Στο δικαίωμα της επέκτασης της Ελλάδας στο χωρικό της υδάτων είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη είναι δικό της δικαίωμα. Όχι, εννοώ από την Τουρκία να γίνεται σαν πρόβλημα και εμπόδιο για τις ειδικές παφές. Δεν είναι πρόβλημα που μπορούμε να το συζητάμε με την Τουρκία. Το πρόβλημά μας είναι η υφαλοκρηπίδα. Απλώς τεχνικά, για να προσδιορίσει την υφαλοκρηπίδα, πρέπει να προσδιορίσει και την αιγαλίτιδα ζώνη. Εγώ έκανα μια δήλωση στη Βουλή, η οποία πέρασε έτσι, γιατί υπόθηκαν σοβαρά πράγματα και δίκαια. Είπα και για την αιγαλίτιδα ότι εμείς θα προχωρήσουμε στον προσδιορισμό της αιγαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας τμηματικά. Διότι κατά τη γνώμη μας η θεωρία ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μιας και έξω απεδείχθηκε ότι επί δεκαετίες δεν γίνεται τίποτα. Στο όνομα του μαξιμαλισμού δηλαδή δεν γίνεται τίποτα. Τμηματικά εννοείται αναπεριοχές. Θα το δούμε αυτό. Εγώ νομίζω και πρέπει να ξέρετε ότι με βάση το διεθνές δίκαιο κάθε επέκταση της αιγαλίτιδας ζώνη, π.χ. από τα 6 στα 12 μίλια, σημαίνει επέκταση του χώρου κυριαρχίας της Ελλάδας. Διότι η διαφορά μεταξύ ΑΟΣ και αιγαλίτιδας ζώνης είναι ότι η αιγαλίτιδα ζώνη, το λέω εσείς τα ξέρετε, αλλά οι ακροατές που μας ακούνε, είναι ότι η ΑΟΣ είναι δικαιώματα, δεν είναι κυριαρχία. Κυριαρχία έχει στην αιγαλίτιδα ζώνη. Και πρέπει να ξέρετε ότι η αιγαλίτιδα ζώνη έχει μεγάλη σημασία για τον προσδιορισμό της ΑΟΣ με όλες τις χώρες. Παραδείγματος χάρη ιδιαίτερα με την Αλβανία. Έχει σημασία. Αν ξεκινήσεις να προσδιορίσεις την ΑΟΣ από τα 12 μίλια, από τα 6 ή από τα 12 μίλια, έχει σημασία ακόμα και για την Ιταλία και για τα δικαιώματά της που θεωρεί ότι έχει παραδοσιακά πάνω στην Αλία. Ξέρετε, οι Ιταλοί ψαράδες ψαρεύουν πάρα πολύ εντατικά ανάμεσα στα 6 και στα 12 μίλια. Άρα η αλίτιδα ζώνη και τα κυρίαρχά μας δικαιώματα και συμφέροντα είναι υψής σημασίας προς όλες τις πλευρές. Και η ελληνική πολιτεία έχει έτοιμο το πώς θα μεθοδεύσει όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα τα 12 μίλια είναι θέμα συζήτησης στο ταξίδι που κάνετε στην Ιταλία αύριο. Όχι, τα 12 μίλια δεν τα συζητάμε με κανένα, γιατί είναι το θέμα το εισηγελίζω. Ναι, λέω, δεν το συζητάω τα 12 μίλια. Γι' αυτά ανακοίνωσα. Μανώλη, μην ανοίξουμε θέματα και με την Ιταλία τώρα, έτσι. Γιατί όχι. Έχει ενδιαφέρον. Με την Ιταλία έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Υπήρχε. Ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε και στον προσδιορισμό οριοθέτηση, ανακήρυξη κλπ. Της ΑΟΣ, αλλά υπήρξαν προβλήματα της Ιταλίας με τη Γαλλία από την άλλη πλευρά που δυσκόλεψε. Λοιπόν, βάλτε μια. Ελπίζω να τα λύσουμε. Ας βάλουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα βάλουμε το θέμα το προσφυγικό. Θα έχουμε και την Νικόλ τη Λιβαδάρη να μας δώσει. Έτσι, να κάνουμε μια αποτίμηση του τι υπόθηκε στη Σύνοδο Κορυφής εν όψη και της επίσκεψης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής του κ. Μουζάλα την Πέμπτη στην Άγκυρα. Θα κλείσουμε εκεί, κύριοι συνάδελφοι, αν έχετε, αν συμφωνείτε κι εσείς, το θέμα που αφορά Ερντογάν και ελληνοτουρκικά, για να ανοίξουμε και το θέμα των Σκοπίων, που αμέσως μετά τις γιορτές θα μας πει και ο Υπουργός, μπαίνει σε μια νέα φάση. Το 2018 έχει οριστεί σαν μια χρονιά που
ενδεχομένως. Έχει την ευκαιρία. Θα έχουμε την ευκαιρία για μια λύση και το θέμα και για το Κυπριακό. Μια πολύ μικρή απορία, και κύριε Υπουργέ. Έχεις πει πριν. Και Αλβανία, βέβαια. Αυτό που είπατε για την αιγυαλίτιδα. Εξοπλιστικά θέλω να ρωτήσω. Αυτό που είπατε για την αιγυαλίτιδα ζώνη κατά περιοχές. Έχουμε ΑΟΣ με τη Σαουδική Αραβία, μήπως, Βασίλη. Αυτό που είπατε για την επέκταση σε αιγυαλίτιδα ζώνη κατά περιοχές ή κατά πλάτος και κατά μίλια. Κατά περιοχές. Κατά περιοχές. Για 12. Για 12. Το τμηματικά, για το τμηματικά. Βάζετε θέματα, κύριε Υπουργό, απόψε. Όχι, να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα που τα μελετάμε πολύ συστηματικά. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εξαιρετικούς καλούς επιστήμονες στο Υπουργείο και συγκροτήσαμε και το Επιστημονικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε. Άλλη μια διάψευση για την αντιπολίτευση. Όταν πήγα το νόμο για το Επιστημονικό Συμβούλιο, μου επιτίθηκε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και άλλοι, ότι θέλω να βάλω κάτι άχρηστο Σιριζέους, λέγανε, μέσα στο, να τους φτιάξω μια δομή για να είναι μέσα στο Υπουργείο. Απεδείχθη ότι κάνω μεγάλο λάθος, γιατί πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ο καλύτερος, κατά γνώμη μου, καθηγητής διεθνών σχέσεων και διεθνούς δικαίου, ο Χρήστος Σοροζάκης, που έκανε και αρχιδικαστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό συμμετέχουν εξαιρετικές. Πολύ μεγάλη και μακρά εμπειρία. Και είναι μεγάλη μου, για μένα είναι μεγάλη τιμή ότι δέχτηκε να είναι πρόεδρος. Συμμετέχουν εξαιρετικοί επιστήμονες. Θα πω, ορισμένοι από αυτούς διατέλεσαν ακόμα και υπουργοί. Παμπούκης, εξαιρετικός επιστήμονας, εξαιρετικός. Και μας τιμά η παρουσία του στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Μην τους αναφέρουμε όμως όλους τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα Επιστημονικό Συμβούλιο με τους καλύτερους καθηγητές που έχει η χώρα και στη χώρα και διεθνώς. Λοιπόν, μας έδωσε μια είδηση, την αρχή μάλλον μια είδηση. Τώρα αυτό με τα 12 μίλια έχει εξαιρετική σημασία. Το επόμενο ερώτημα που πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν θα... Ας πω ποιο είναι το επόμενο ερώτημα. Αν το συζήτησε με τον Μπουσάτη στην Κρήτη αυτό ο Υπουργός για τα 12 μίλια. Για να πάμε στο ποιες περιοχές, φαντάζομαι, έχεις κατά νου. Μια φορά για τα κινητήρια, καλά πάμε. Ναι, έχουμε κι άλλα όμως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πρώτη η ΕΡΤ μας ανέβασε στο φεγγάρι. Μας έβαλε μέσα στα μεγάλα γεγονότα. Πρώτη η ΕΡΤ.